Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη νέα εκπομπή της τηλεόρασης Νότος μεταξύ μας. Μεταξύ μας λοιπόν θα κλείνουμε ραντεβού και θα συζητάμε κάθε Παρασκευή στις 8.30 θέματα που σας αλλά και μας απασχολούν, θέματα που μαζί με αρμόδιους θα τα φέρουμε στα προσκήνια, κοινωνικά θέματα. Ακόμη στην παρέα μας θα βρεθούν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει διάφορες περιπέτειες στη ζωή τους, έχουν γίνει κοιτές από αυτές τις περιπέτειες, τις μοιράζονται μαζί μας και εξομολογούνται. Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για ένα τεράστιο θέμα. Θα μιλήσουμε για την έμφυλη βία. Θα μάθουμε τι είναι η έμφυλη βία και θα αναλύσουμε τα πάντα γύρω από αυτήν. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο όλοι πρέπει να ενημερωθούμε για αυτό και πρέπει να το ακούσουμε. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας. Το έκανε πάνω στα νεύρα του. Ζήτησε συγγνώμη και μου είπε ότι δεν θα το ξανακάνει. Εντάξει, ένα χαστούκι ήταν, μην το κάνουμε και θέμα. Εγώ έφταιγα, έτσι. Τον προκάλεσα. Το έκανε επειδή με ζηλεύει. Άρα είναι ερωτευμένος μαζί μου. Εντάξει, μωρέ, άντρας είναι. Θα ρίξει και ένα χαστούκι. Είχε λίγα νεύρα παραπάνω και ξέσπασε πάνω μου. Την επόμενη φορά μην ψάξεις για δικαιολογίες. Η αλήθεια είναι ο μη, όπως και η βία. Εδώ είμαστε λοιπόν με την καλεσμένη μας, την ψυχολόγο Κυριακή Γιαννουδάκη. Καλησπέρα σας. Ψυχοθεραπεύτρια. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που είστε εδώ μαζί μας σήμερα, γιατί κάνουμε πρεμιέρα. Mm. Και είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκινάμε μαζί σας και μας κάνετε ποδαρικό, γιατί είστε ένας ιδιαίτερα χαμογελαστός και με γεμάτος θετική ενέργεια άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, δεν το ήξερα ότι έχετε πρεμιέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ότι θα συμβαίνουν εδώ και είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπουμε το θετικό στις ζωές των ανθρώπων και να το αναδεικνύουμε, κάτι που δεν είναι και εύκολο, δεν το βλέπουμε και εύκολα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέω συνέχεια αυτό, να μην εστιάζουμε στο πρόβλημα, αλλά να εστιάζουμε στη λύση, να έχουμε τη ματιά μας, πάντα να ξέρουμε που βρίσκεται το κακό. Είμαστε σε έναν κόσμο που έχει το κακό, το εμπεριέχει. Να μην εθελοτυφλούμε, αλλά το βλέμμα μας να εστιάζει πάντα στο θετικό, γιατί έτσι πολλαπλασιάζεται. Και εμείς εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για την έμφυλη βία, για το φαινόμενο αυτό, αλλά και για τις λύσεις που έχουμε για αυτό το φαινόμενο. Γιατί πάρα πολλοί τους αρέσει να εστιάζουν στο πρόβλημα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, Κρίστη, το βιντεάκι που δείξατε. Ανατριχιαστικό, θα έλεγα. Όταν το βρήκαμε και θέλαμε να το προβάλλουμε στην εκπομπή, εγώ όταν το πρωτοείδα, ανατρίχιασα. Ήταν πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ to the point. Με την έννοια ότι ακριβώς δείξατε μία ψυχολογία, μία από τις πολλές, έχει πολλές εκφάνσεις, η προσωπικότητα και η ψυχολογία της γυναίκας που βρίσκεται κάτω από τέτοιες πιέσεις. Αλλά εδώ δείξατε ακριβώς τη δικαιολογία, το άλοθη, είμαι ερωτευμένη, όλα που θα μπορούσα να πω για να μην δω αυτό που ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν μπορώ να το δω. Δυσκολεύομαι να περάσω από τη διαδικασία κάποιων δύσκολων συναισθημάτων, της απώλειας, ότι βρίσκομαι κάτω από αυτή τη θέση, τι θα κάνω με αυτή τη θέση, πόσο αδιέξοδο μου φέρνει αυτή η θέση. Άρα είναι προτιμότερο να το δικαιολογήσω και αυτό να συνεχίσει να εφίσταται. Πάντα με την ελπίδα, μάταιη βέβαια ελπίδα, ότι αυτό θα αλλάξει. Γιατί η έμφυλη βία κάνει και αυτούς τους κύκλους. Δηλαδή, ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί τη βία απέναντι στη γυναίκα, στην αρχή δεν είναι τόσο βίος, στην αρχή είναι καλός, είναι ερωτευμένος, έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ερωτευμένου. Έχει στάδια λοιπόν. Έχει στάδια, έχει τρία στάδια. Μετά αρχίζει σιγά σιγά η υποτίμηση, η απαξίωση, ο κοινωνικός αποκλεισμός, είτε από τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, του φιλικού, από την εργασία, η αποκοπή, η αποξένωση, η απομάκρυνση, ώστε να έχω τον πλήρη έλεγχο. Μετά αρχίζει βία. Και μετά αρχίζει το συγγνώμη, ο μήνας του μέλητος που λέμε εμείς και ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Θα τα πούμε όλα αυτά, αλλά για αρχή θα ήθελα να μας συστήσετε την έμφυλη βία. Τι είναι η έμφυλη βία και γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε τόσο έντονα με αυτό. Τι σας όθησε να ασχοληθείτε με την έμφυλη βία και να βοηθήσετε και τόσους πολλούς ανθρώπους, έτσι. Καταρχήν να πούμε ότι η έμφυλη βία είναι η βία κατά του φίλου με το φίλο με ύψιλον. Δηλαδή ότι έχει να κάνει με ό,τι σχετίζεται με τη γυναίκα σε όλες τις μορφές της. Η έμφυλη βία είναι η ενδοοικογενειακή βία, όπως αυτό που είδαμε, είναι η σεξουαλική κακοποίηση,
είναι η ασέλγεια, είναι η παρενόχληση, είναι η ψυχολογική βία, είναι η λεκτική βία, είναι όταν έχουμε την εκπόρνευση είτε μικρών παιδιών είτε γυναικών που τις βάζουμε μέσα από αυτή την πίεση, είτε από την αμοιβή στην εργασία, έχει να κάνει με όλες τις μορφές που μας δείχνει ότι η γυναίκα υφίσταται μία βία κάτω από οποιαδήποτε κατάσταση ή συνθήκη, σε όλες δηλαδή τις συνθήκες της ζωής της. Γιατί γι' αυτό θέλετε, το λέμε έμφυλη. Γιατί θεωρείτε ότι υπάρχει τόσο έντονα το φαινόμενο της βίας εν γέννη? Τι οθεί τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται τόσο βία? Είναι πάρα πολύ περίπλοκο, Κρίστη, όλο αυτό. Αυτό νομίζω ότι θέλει 10 εκπομπές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε δηλαδή συνεχόμενες εκπομπές για να αναλύσουμε αυτό το θέμα. Είναι περίπλοκο και είναι και λίγο, θα έλεγα, παρακινδυνευμένο στο να πούμε στην τηλεόραση και να δώσουμε έτσι πιο εκτενέστερες ακτινώσεις του φαινομένου, γιατί σε ένα ψυχολογικό επίπεδο εμείς γνωρίζουμε ότι κρύβονται κάποια πραγματάκια, κάποια θεματάκια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βάλουμε όλους τους ανθρώπους σε μία κατηγορία. Υπάρχει το θύμα και ο θήτης. Όμως δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που έτσι θέλω να πω είναι ότι η αλήθεια είναι ότι η έμφυλη βία έχει να κάνει με μία κουλτούρα πολλών αιώνων. Μπορώ να πω ότι ξεκινάει από τον Αδάμ και την Εύα, γιατί μόνο που ξεκινήσαμε την ιστορία ότι η γυναίκα πλάστηκε από το πλευρό κάποιου, του άντρα, αυτόματα σημαίνει ότι ήταν ο βοηθός, ήταν κάτι κατώτερο. Ήταν αυτός και εκείνη που ήρθε όμως από κάτι δικό του. Άρα ξεκινάμε στραβά από εκεί. Άρα λοιπόν οφείλουμε τη ζωή μας στους άντρες. Ξεκινάει έτσι λοιπόν. Γεννηθήκαμε για να βοηθάμε τους άντρες. Όχι για να είμαστε αυτόνομες, είμαστε ο βοηθός του. Αυτό μας διδάξανε. Από τον Αδάμ και την Εύα ξεκινάει αυτό. Και βέβαια η κουλτούρα ανά αιώνες αυτό το έφερε και σε πιο ακραίες μορφές, άλλοτε κτλ. Ήρθε όμως η εποχή, που αυτό είναι που δεν κατανοείται σήμερα, ότι είμαστε το 2019, η γυναίκα είναι ανεξάρτητη, σε εισαγωγικά, έχει τη δική της δουλειά, έχει χιλιάδες ρόλους κτλ. Και φαινομενικά, όλα είναι καλύτερα, ειδικά σε χώρες όπως είναι η Ευρώπη, έτσι, η Αμερική και αν πάμε σε άλλες χώρες που τα φαινόμενα αυτά είναι μέσα στην κουλτούρα τους. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, γιατί αυτό είναι μόνο η επιφάνεια, είναι μόνο η οθόνη. Πίσω από αυτό καλά κρατάνε τα πατριαρχικά στερεότυπα, γιατί αυτό που λέμε για τον Αδάμ και την Εύα ξεκινάει το πατριαρχικό σύστημα. Ποιος είναι ανώτερος από τον άλλον και μπλα 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 και μπλα μπλα μπλα. Και επειδή κατηγορήθηκα πάρα πολύ ότι συζήτησα για την Κρήτη, ότι στην Κρήτη το φαινόμενο είναι πάρα πολύ μεγάλο και γιατί δεν είναι πουθενά άλλο, σαφέστατα, παντού είναι το φαινόμενο. Αλλά εμείς μιλάμε για τον τόπο μας γιατί ενδιαφερόμαστε ένα παραπάνω για αυτόν τον τόπο, γιατί τουλάχιστον εγώ και σαν ψυχοθεραπεύτρια εργάζομαι εδώ, σε δύο πόλεις, Χανιά και Ηράκλειο, και το σύνηθες είναι στο γραφείο μου να συναντώ τέτοιες γυναίκες. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Και στην Κρήτη ειδικά, που νομίζω υπάρχει περισσότερο και το αίσθημα της ντροπής. Θα πω λοιπόν εγώ ότι ο άντρας μου με δέρνει ή ότι μου μιλάει άσχημα ή ότι μου ασκεί κάποια μορφή οποιασδήποτε βίας. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά το πρόβλημα εδώ? Όχι η κοινωνική μόνο. Κατακραυγή. Όχι μόνο. Καταρχήν δεν θέλω εγώ να το παραδεχτώ αυτό που είδαμε στο βίντεο. Το γιατί δεν θέλω να το παραδεχτώ έχει πολλές ψυχολογικές ακτινώσεις που δεν επί της ώρας. Να το θέσουμε τουλάχιστον σε τόσο βαθύ επίπεδο. Το δεύτερο που έχουμε να κάνουμε να είναι όλα αυτά τα αισθήματα που νιώθω ότι φταίω, ότι καταρχήν ότι εγώ φταίω και ότι αν κάνω α, β ή γ πράγματα, αυτό θα αλλάξει, η κατάσταση θα αλλάξει. Το τρίτο είναι ότι ναι, υπάρχει μια κοινωνική καταγραφή που σαφέστατα μου είναι πάρα πολύ. Το τρίτο είναι ο φόβος. Πού θα πάω να το πω, αν θα προστατευτώ, πώς θα φύγω, αν έχω τα μέσα να φύγω. Αλλά και εκεί που υπάρχουν τα μέσα πάλι δυσκολεύομαι να φύγω. Θα βρω άλλοθε τα παιδιά. Παρόλο που τα παιδιά βρίσκονται κάτω από τέτοιες ψυχικές πιέσεις να βλέπουν τους γονείς σε τέτοιες θέσεις, που σημαίνει ότι γίνεται μια αναπαραγωγή. Και πάμε στο bullying μετέπειτα, σε ένα μετέπειτα στάδιο, ή αυτά τα ίδια τα παιδιά να γίνουν. Γιατί να ξέρεις ότι αυτός που ασκεί βία δεν την ασκεί γιατί είναι ένας κακός άνθρωπος. Κάπου έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Κάπου έχει ξεκινήσει. Κάπου το έχει δει, κάπου το έχει βιώσει και το έχει πάρει και εκείνο ως βίωμα. Ακριβώς, Κρίστη. Μπορεί να το έχει βιώσει. Το σύνηθες να το έχει βιώσει. Αν το παρακολουθήσουμε. Βέβαια, έχουμε και ακραίες μορφές, όπως είναι οι σεξουαλικές κακοποιήσεις, που τα πράγματα δεν είναι καθόλου εκεί απλά. Και κάτι πρόσφατο είχαμε τώρα στα Χανιά, που μια 27χρονη βγήκε και είπε ότι επί 12 χρόνια τη βίαζε ο μπαμπάς της. Και μπορώ να σου πω ότι, ξέρεις, εκπλήττομαι που εκπλήττεται ο κόσμος όταν ακούει κάτι τέτοιο. Ω, συνέβη κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σημαίνει καθημερινά. Όχι τώρα. Χρόνια τώρα. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει.
σαν να έχει γίνει μια διαφοροποίηση και υπάρχει και μια φωνή. Κάποιες τουλάχιστον τολμούν, βρίσκουν το θάρρος, τη δύναμη. 12 χρόνια όμως, αυτό γιατρεύεται ποτέ 100%. Δηλαδή, ακόμη και αυτή η κοπέλα που βγήκε και μίλησε, μην προσποποιήσουμε, αλλά αυτή η κοπέλα βγήκε και μίλησε. Και είπε ότι ναι, εγώ βίωνα αυτό επί 12 χρόνια. Ζήτησε βοήθεια. Θα μπορέσει ποτέ να το ξεχάσει, θα μπορέσει ποτέ αυτή η πληγή να γιατρευτεί 100%. Θεωρητικά, σε ένα επίπεδο όχι. Όμως εγώ δεν είμαι ποτέ του όχι και δεν αγαπάω το όχι και δεν είμαι θεραπεύτρια για να ακούω ότι πράγματα δεν γιατρεύονται. Θα πω ναι ότι θα περάσει μεγάλες δυσκολίες, αλλά είναι στο χέρι της και στο χέρι του κάθε ανθρώπου με όποιο τραύμα έχει υποστεί. Το θέμα είναι πώς θα αντιληφθεί αυτό το τραύμα, πώς θα το διαχειριστεί και πώς αφέστατα θα το ξεπεράσει. Και ναι, μπορεί να το ξεπεράσει γιατί έχουν υπάρξει άνθρωποι που έχουν γλιτώσει από το Auschwitz και έχουν κάνει θαύματα σε αυτόν τον κόσμο. Το θέμα δηλαδή δεν είναι το ίδιο το τραύμα, που είναι σοβαρό, δεν αναιρώ τη σοβαρότητά του, αλλά και το πώς θα αντιληφθούμε όμως αυτό το τραύμα είναι ακόμα πολύ σημαντικό. Άρα για μένα ναι, θεωρητικά θα πούμε ναι, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όχι ότι δεν θα της δώσω, ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει τη διαφοροποίηση. Σαφώς και αυτός που χρειάζεται βοήθεια σε μια τέτοια περίπτωση είναι η γυναίκα. Εκείνη χρειάζεται τη βοήθεια να το πει αρχικά, να το βγάλει μπροστά έξω και μετά να το δουλέψει μόνη της μέσα της και με ανθρώπους που μπορούν να τη βοηθήσουν. Ο άντρας όμως δεν χρειάζεται και εκείνος κάποια βοήθεια. Εννοείται. Που ασκεί βία. Εννοείται. Μπορεί να μην μπορεί να το αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή ή να μην μπορέσει και ποτέ να το αντιληφθεί, αλλά δεν χρειάζεται και εκείνος μία βοήθεια. Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς το λέμε και συχνά ότι δεν είμαστε. Καταρχήν δεν είμαστε. Ένα φεμινιστικό, να το πω και αυτό. Δεν είμαστε ένα φεμινιστικό κίνημα. Πολλοί έρχονται και με ρωτάνε τι ομάδα έχω από πίσω μου. Δεν έχω καμία ομάδα. Μόνη μου είμαι παιδιά. Ούτε χρηματοδοτήσεις, ούτε τίποτα. Και γι' αυτό έχω κατηγορηθεί. Τίποτα. Και εδώ, θα πούμε μετά για την εκδήλωση. Ούτε καμία ομάδα κρύβεται από πίσω μου. Ούτε είμαστε φεμινιστικό κίνημα. 10 άνθρωποι είμαστε με πάθος και μεράκι και δουλεύουμε πάρα πολύ όλο εθελοντικό. Και μέσα σε αυτή την ομάδα υπάρχουν και άντρες που συνεισφέρουν. Δεν είμαστε εναντίον των αντρών, δεν είμαστε εναντίον των σχέσεων. Ίσα-ίσα που όλο αυτό για μένα είναι μία εκκίνηση στο να ξαναδιαπραγματευτούμε πού βρισκόμαστε. Ναι, συμβαίνει ένα φαινόμενο, δεν είναι καλό ούτε για μας, ούτε για εκείνους, ούτε για τα παιδιά μας. Έτσι. Και καλούμαστε να δούμε και εμείς οι γυναίκες, Κρίστη, γιατί αυτό το λέω συνέχεια, εμείς οι γυναίκες πρέπει να κάτσουμε να ξαναδούμε. Τι σημαίνει να είμαι γυναίκα? Πού είναι αυτή η θηλυκότητα και τι σημαίνει για μένα αυτή η θηλυκότητα? Γιατί αν εγώ έχω υποτιμηθεί, που είναι το φαινόμενο, εντάξει, είναι οκ, okay, το ζούμε. Έχω υποτιμηθεί από το περιβάλλον μου, από τους γονείς μου, κυρίως από τον πατέρα. Όχι γιατί ο πατέρας δεν με αγαπάει, είναι κακός, αλλά από μικρή τι έχουμε μάθει? Εσύ παίζεις με τις κούκλες σου, αυτό το αγόρι κάνει αυτό, εσύ κάνεις αυτές τις δουλειές, βοήθα τη μαμά. Πώς θα είναι η κόρη για να παντρευτεί και να αποκατασταθεί? Ναι, μπορεί να έχει και μια δουλίτσα, δεν πειράζει, it's ok, να σπουδάσει, να είναι μορφωμένη. Δεν θα τις βάλουν εύκολα όμως να κάνει καριέρα ή να ακολουθεί τα ταλέντα της ή να είναι δημιουργική, γιατί αυτό μέσα της πηγάζει. Και ότι δεν είναι το δίλημα αν θα γίνω μάνα ή αν θα ακολουθήσω τη δημιουργικότητά μου. Είναι ένα δίλημα που δεν θα το βάλουν ποτέ σε έναν άντρα. Φυσικά, γιατί ο άντρας μπορεί να τα κάνει όλα. Και καριέρα και παιδιά, τα οποία θα τα έχει η γυναίκα. Ναι, ενώ εμείς θέλουμε τώρα την ομάδα. Εμείς θέλουμε και τον άντρα και τη γυναίκα ως ομάδα, ο καθένας στις θέσεις τους και να συνονοηθούν και να συνεργαστούν σε μια αμοιβαιότητα συνεργασίας που θα τους πάει και σε καλύτερη σχέση και σε καλύτερα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά στο κάτω-κάτω που αναθρέφουμε οι γονείς είναι γιατί είναι δώρο της ζωής. Εμείς τα αναθρέφουμε για να τα δώσουμε στη ζωή. Για να έχει η ζωή ένα καλύτερο μέλλον και τα ίδια ένα καλύτερο μέλλον. Και έχουμε μεγάλη ευθύνη στο τι πράττουμε και πώς σκεφτόμαστε, τουλάχιστον οι σημερινοί. Γιατί, ας πούμε, οι δικοί μου οι γονείς, ας πούμε, εγώ είχα ένα πάρα πολύ αυστηρό και αυταρχικό πατέρα. Δεν το έκανε ο άνθρωπος γιατί ήξερε κάτι άλλο να κάνει, έτσι θεωρούσε ότι με προστάτευε και έκανε το καλύτερο για μένα. Μα σίγουρα κάθε γονιός αυτό που κάνει για το παιδί του, αυτό θεωρεί και σωστό. Όμως στην περίπτωση που ο μπαμπάς ασκεί βία στη μαμά, το παιδί βλέποντας αυτό θα πάει και στο σχολείο την άλλη μέρα. Θα δείρει, θα βρίσει, θα μιλήσει άσχημα, θα υποτιμήσει. Άρα λοιπόν πίσω από αυτές τις κλειστές πόρτες δεν μεγαλώνουν και ενδυνάμει θύτες. Και θύματα. Γιατί μπορεί να μπει και στην αντίστοιχη θέση. Ότι είναι ασφαλές να. Δεν είμαι αρκετός, δεν είμαι αρκετά καλός ή καλή. Άρα μπαίνω σε μια θέση φόβου και καλό το θήτη να με χτυπήσει και καλό. Δεν έχω αυτοπεποίθηση. Δεν έχω χτίσει ένα παιδί με ασφάλεια και με αυτοπεποίθηση ώστε να ξέρει τη θέση του και να μπορεί με το είμαι, εγώ είμαι, να είναι η ασπίδα του
προς αυτά τα φαινόμενα, ίσα-ίσα. Που είναι ευάλωτος και καλοί αυτά τα φαινόμενα να το βρουν. Άρα λοιπόν, μια γυναίκα η οποία είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση, δεν πρέπει να μένει σε μια οικογένεια για τα παιδιά. Γιατί συνήθως υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Μένω εδώ πέρα για τα παιδιά μου. Μένω εδώ γιατί δεν θέλω να διαλύσω την οικογένειά μου. Αυτό όμως κάνει χειρότερο στα παιδιά. Είναι μεγάλος μύθος αυτός. Και όμως είναι μια δικαιολογία, σε εισαγωγικά δικαιολογία, που τη χρησιμοποιούν πολλές γυναίκες. Γιατί δεν φεύγω, γιατί έχω τα παιδιά μου, γιατί δεν φεύγεις, γιατί δεν θέλω τα παιδιά μου να είναι παιδιά χωρισμένων γονιών. Και όμως αυτό είναι χειρότερο. Κάνει χειρότερο στα παιδιά. Εννοείται. Επίσης είναι μύθος ότι ένα παιδί χωρισμένων γονιών θα δυστυχήσει τη ζωή του. Ένα παιδί χρειάζεται, το άριστο είναι να έχει και τους δύο γονείς καλά μαζί. Το επόμενο όμως άριστο είναι να έχει τουλάχιστον ή δύο γονείς χωριστά καλά ή τουλάχιστον ένα χαρούμενο γονιό. Μα αυτό είναι και η υγεία. Έτσι, αυτό χρειάζεται ένα παιδί. Σαφέστατα το χρησιμοποιούν κρίστιμο ως άλοθη. Είναι αλήθεια. Η αλήθεια όμως πίσω από αυτό που κρύβει είναι δεν είμαι αδύναμη, νιώθω αβοήθητη, νιώθω αδυναμία στο να σηκώσω το βάρος και την ευθύνη να κάνω μία διαφοροποίηση, μία αλλαγή στη ζωή μου. Να πάρω την ευθύνη. Ποια ευθύνη? Να αλλάξω τη ζωή μου. Που σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξω εγώ. Είναι πολύ εύκολο να πω εκείνος είναι κακός που κάνει αυτό και αυτό και εγώ η καημένη. Εύκολο. Βέβαια, για να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο μέτρο, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι ακραίες, που υπάρχει έντονος φόβος, που έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαταραχές, γιατί δεν είναι όλοι θύτες με διαταραχές. Κυρίως όμως έχουμε ψυχολογικά θέματα και προβληματισμούς, αλλά μπορεί να έχουμε να κάνουμε όντως με ανθρώπους που είναι επικίνδυνους και όντως οι γυναίκες να φοβούνται και έχουν δίκιο να φοβούνται και το καταλαβαίνουμε. Και εκεί χρειάζεται μια ειδική μεταχείριση και γι' αυτό καλούνται να πηγαίνουν σε ειδικούς, είτε δικηγόρους, είτε στις δομές, υπάρχουν δομές σήμερα, είτε σε εμάς, ώστε να τις καθοδηγήσουμε με ποιο τρόπο θα βγουν από όλο αυτό με ασφάλεια. Υπάρχουν όμως τρόποι. Αυτό είναι σίγουρο. Παρόλο που υπάρχουν όλες αυτές οι δομές που λέτε, καμπάνιες ενημέρωσης, υποστήριξης, φορείς που μπορούν να σε υποστηρίξουν όταν βιώνεις κάτι τέτοιο, το φαινόμενο αυξάνεται ή μειώνεται? Αυξάνεται. Ή αυξάνεται και μένουν περισσότερα κάτω από το χαλί, δηλαδή δεν μιλάνε όλο και περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια? Ή μιλάνε περισσότερο? Τι συμβαίνει, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Καταρχήν το φαινόμενο αυξάνεται παγκοσμίως. Ξεκινάμε από αυτό. Και το δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά εμάς. Αφορά όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό κι αν είναι, δηλαδή, για μελέτη. Και όλες τις κουλτούρες του κόσμου. Νομίζω ότι αν βγούμε και εκτός συνόρων, νομίζω καταλήγουμε λίγο στα βασανιστήρια. Όχι μόνο. Σωστά. Όχι ότι και αυτό δεν είναι ένα βασανιστήριο όταν το υφίσταται κάποιος, αλλά καταλήγουμε και σε σωματικές βλάβες και σε χειρότερα, πολύ χειρότερα πράγματα. Και θέλω να κάνω και μία παρένθεση ότι έχουμε και τους βιασμούς στους πολέμους. Δηλαδή, οι γυναίκες, όπως είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα ότι σε κάθε πόλεμο οι γυναίκες βιάζονται και βασανίζονται, γιατί αυτό δίνει μία εξουσία ότι κυριαρχώ πάνω σου. Και έτσι είναι σαν κυριαρχό στη χώρα σου, το σώμα σου γίνεται η πατρίδα σου. 90.000 γυναίκες στη Βοσνία το 1990. Και αυτό το ξέρω γιατί από τους μονολόγους έχουμε ένα μονόλογο από τη Βοσνία. Κάτι που έγινε τώρα στη Συρία. Μην μπούμε και σε αυτό, γιατί και αυτό είναι μέρος της έμφυλης βίας. Φυσικά. Θα μου πεις και οι άντρες βασανίζονται, έτσι. Αλλά εμείς εδώ τώρα μιλάμε για τις γυναίκες. Δεν θα αφαιρέσουμε και αυτό το κομμάτι. Άρα το φαινόμενο αυξάνεται. Κοίταξε, από φύση ο άνθρωπος είναι επιθετικός. Τώρα, το είχα πει αυτό ξανά σε μια συνέντευξη. Έχει δύο ενορμήσεις ο άνθρωπος, να πούμε λίγο έτσι σε ψυχαναλυτικό επίπεδο. Τον θάνατο και τον έρωτα. Έχουμε δύο πράγματα μέσα μας, δύο ροπές, γι' αυτό το λέω ενόρμηση. Έχουμε μια επιλογή, Κρίστη. Προς τα πού θα κατευθυνθούμε? Μπορούμε να πάμε σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, επιθετικές συμπεριφορές, που το λέμε ενόρμηση θανάτου, γιατί στην ουσία μας καταστρέφουν. Γιατί ένας άνθρωπος που γίνεται βίαιος, είτε είναι θύμα είτε είναι θήτης, στην ουσία καταστρέφει και τον εαυτό του. Καταστρέφει την οικογένειά του, τα παιδιά του, δεν ζει. Δεν ζει κάτω από χαρά, αγάπη, δημιουργικότητα, θετικό πρόσημο ζωής. Ζει κάτω από πιέσεις. Δύσκολες πιέσεις. Και το μεν και το δε. Και η δε θέση. Αλλά υπάρχει όμως και η ενόρμηση του έρωτα, που είναι όλα αυτά που μας κάνουν να δημιουργούμε στη ζωή. Που είναι η τέχνη, η ποίηση, η εργασία, ο σκοπός ζωής, ο έρωτας, η αγάπη. Δεν θα υπήρχε στούντιο χωρίς αυτή την ενόρμηση. Γιατί κάποιος ερωτεύτηκε να κάνει αυτή τη δουλειά.
Και έχουμε μία επιλογή εμείς οι άνθρωποι. Ναι, έχουμε πράγματα μέσα μας, το εν δυνάμει όλοι, αλλά το τι θα επιλέξουμε και ποιο δρόμο θα τραβήξουμε είναι δική μας επιλογή και ευθύνη. Αν κάποιος αντιληφθεί ότι κάποιος άνθρωπος στη διπλανή πόρτα υφίσταται μια τέτοια μορφή βίας, μια οποιαδήποτε μορφή βίας, τι πρέπει να κάνει, γιατί υπάρχουν και οι δικαιολογίες, οι υπεπιθύσεις ότι πού να πάω να μπλέξω εγώ τώρα, δηλαδή ο καθένας στο σπίτι του κάνει ό,τι θέλει. Εγώ τώρα θα πάω να μπλέξω, να πάρω τηλέφωνο, να ενημερώσω κάποιον ότι κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, κάτι συμβαίνει πίσω από αυτή την κλειστή πόρτα. Πώς πρέπει κάποιος που θα υποπέσει την αντίληψη του κάτι τέτοιο να δράσει? Καταρχήν, αν υπάρχουν για παιδιά, θα είμαι κάθετη ότι θα πρέπει να απευθυνθεί οπωσδήποτε στην αστυνομία και να κάνει μια καταγγελία. Ειδικά αν νιώθει ότι ένα παιδί κινδυνεύει, αυτό δεν θα το διαπραγματευτούμε καθόλου. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και όταν ακούει ακραίες καταστάσεις βίας. Όμως έχουμε πολλές φορές το φαινόμενο, γιατί και τους καταλαβαίνω και τους ανθρώπους, ότι πάνε να εμπλακούν και η ίδια η γυναίκα τους διώχνει. Ή το αρνείται. Ή το αρνείται. Είναι λίγο πιο, δεν νομίζω ότι είναι η λύση μας στο να σταθούμε από πού θα πάρουν βοήθεια. Τη βοήθεια πρέπει να την πράξουν οι ίδιες. Οι ίδιες πρέπει να μπουν στην διαδικασία να ζητήσουν βοήθεια. Αλλά πρέπει να κατανοήσουν ότι βρίσκονται σε ένα πρόβλημα. Πολλές φορές δεν το νιώθουν ως πρόβλημα. Το νιώθουν ως μια φυσική κατάσταση. Όσο περίεργο και να ακούγεται. Πολλές γυναίκες νομίζουν ότι αν μείνουν σε αυτή την κατάσταση, θα τον αγαπάω, θα αλλάξει. Ήταν η πρώτη φορά, ήταν η τελευταία φορά, μου πήρε λουλούδια. Υπάρχουν και αυτές οι δικαιολογίες που κάνουν μια γυναίκα, δηλαδή η στάχτη στα μάτια που τους ρίχνει ένας άντρας, ο οποίος συνειδητοποιεί ότι έκανε κάτι λάθος, ότι της φέρθηκε άσχημα και ουσιαστικά προσπαθεί να της χρυσώσει το χάπι. Τώρα που σ' ακούω, σκεφτόμουν το εξής. Έτσι που σ' άκουγα μου ήρθε. Το να σου ρίξει κάποιος ένα χαστούκι, γιατί να είναι μια φυσική κατάσταση που να σηκώνει δικαιολογία? Δηλαδή, αν περπατούσαμε στο δρόμο, ξαφνικά, και κάποιος έκανε μια επίθεση σε εμάς και μας κλωτσούσε, έτσι, γιατί του την βάρεσε, γιατί του την έδωσε, γιατί είχε πιει αλκοόλ, δεν ξέρω τι είχε συμβεί, γιατί δεν είναι καλά. Είμαστε έδειχνοι μια μπουνιά. Θα λέγαμε, εντάξει, ήταν η πρώτη φορά, δεν πειράζει, ας τον συγχωρέσω. Ή θα έκανε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι περνιέται σαν μια φυσική κατάσταση. Λες και αυτό είναι, έχει το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα να το πράξει. Που δεν έχει το δικαίωμα να το πράξουμε απέναντι και στα παιδιά μας. Φυσικά, σε κανέναν. Σε κανέναν. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ασκήσουμε βία σε κανέναν. Και αυτή η επιθετικότητα εκφράζεται και με άλλους τρόπους. Δηλαδή, όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, ο πόλεμος, τόσος πόλεμος, τόση βία που υπάρχει γύρω μας. Και σε άλλες ακτινώσεις μας δείχνει ακριβώς αυτό, ότι είναι σαν μια φυσική κατάσταση. Δεν είναι. Είναι μια βία που πηγάζει από μέσα μας, μια οργή και ένας θυμός και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Σε ένα πιο συλλογικό επίπεδο, βέβαια, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα πόλεμο. Η λεκτική βία είναι εξίσου σοβαρή με την σωματική? Δηλαδή, εμένα, αν μου πει κάποιος κάτι, εντάξει, θα πω, δεν πειράζει, δεν του δίνω σημασία, είμαι και εκφύσεως τέτοιος άνθρωπος, δεν θα δώσω και πολύ σημασία στα λόγια. Όμως, κάνει την ίδια ζημιά? Κοίταξε, η λεκτική βία, καταρχήν δεν γίνεται μία φορά. Η λεκτική βία είναι, θα έλεγα ότι είναι και πιο ύπουλη. Όχι μόνο ότι έχει βαρύτητα, αλλά είναι και πιο ύπουλη, γιατί γίνεται με έναν τρόπο σιγά σιγά και μεθοδευμένα, αλλά συνεχόμενα. Και αρχίζει με μία υποτίμηση. Έλα μωρέ χαζό, δεν βαριέσαι. Μα εγώ αστεία το είπα τώρα, εσύ το πήρε σοβαρά. Ή δεν εννοούσε αυτό. Ή δεν εννοούσε αυτό. Ή δεν κατάλαβες καλά. Έλα τώρα τρελήσε που τα λες αυτά. Αλλά συνήθως θέλω να περνάει το δικό μου. Δεν ακούω τη γνώμη σου, δεν σέβομαι αυτό που είσαι, δεν σέβομαι αυτό που λες, δεν σέβομαι αυτό που επιθυμείς. Σε απαξιώνω, είμαι πάρα πολύ επικριτικός. Δεν θέλω να δουλεύεις, ίσως, για το καλό σου πάντα, γιατί πρέπει να κάτσεις σπίτι, να ξεκουράζεσαι. Και γενικά έχει όλο αυτό που σιγά σιγά σε βάζει σε μια θέση, να απαξιώνεις τον εαυτό σου, να νιώθεις ότι είσαι ανήμπορη, ότι δεν μπορείς να καταφέρεις πολλά σε αυτή τη ζωή. Να πέφτει η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση. Και αυτό να φέρνει σιγά σιγά τις αγχώδεις διαταραχές, κρίσεις πανικού ή κατάθλιψη. Γιατί μέσα από όλα αυτά έχουμε μετά τις ψυχολογικές διαστάσεις του θέματος. Πολλές φορές και τις σωματικές διαστάσεις του θέματος. Ότι αυτές οι γυναίκες αρρωσταίνουν, πραγματικά αρρωσταίνουν. Μέσα από όλη αυτή την κακοποίηση, από όλη αυτή την πίεση, από όλη αυτή την καταπίεση. Και να έχουμε σοβαρές ασθένειες. Και κυρίως αυτοάνοσα.
Ναι, γιατί υπάρχει κακή ψυχολογία. Και πολύ μάλιστα. Οπότε όλο αυτό ξεσπάει Φέβαια. Στον οργανισμό της γυναίκας. Και γίνεται ακόμα πιο αδύναμη η γυναίκα στο να αντιδράσει. Από την άλλη πλευρά τώρα της όχθης, υπάρχει η βία απέναντι κατά των ανδρών. Υπάρχει, με ρώτησες και πριν και σου είπα ναι, υπάρχει. Δεν μου έχουν έρθει βέβαια ποτέ στο γραφείο να μου παραπονεθούν. Λόγω του ότι είναι ταμπού, επειδή σιγά, επειδή είμαι άντρας, δεν θα το πω ότι. Είτε ελεκτική βία, είτε σωματική, είτε οτιδήποτε. Ή όντως δεν υπάρχει. Κοίταξε, μπορούμε να πούμε ότι και οι άντρες υφίστανται μία καταπίεση και μάλιστα ψυχοπιέσεις και από την κοινωνία και από την εργασία τους. Και από το ρόλο που τους αναθέτει το πατριαρχικό σύστημα να έχουν. Γι' αυτό είπα ότι το πατριαρχικό σύστημα το λέω συνέχεια ότι βάλει και τα δύο φύλλα και τα δύο φύλλα είναι θύματα. Γιατί το πατριαρχικό σύστημα είναι ένα σύστημα. Δεν είναι οι άντρες που είναι το πατριαρχικό σύστημα. Και αυτοί έχουν μεγάλες πιέσεις και σαφέστατα μπορεί να είναι σε σχέσεις οι οποίες να είναι κυριαρχικές, οι οποίες βέβαια όμως ξεκινάνε από άλλη θέση, Κρίστη. Γιατί μία υποτιμημένη γυναίκα που παντρεύεται και παίρνει μία αξία. Αυτές τώρα είναι δικές μας κουλτούρες εδώ. Τι παίρνει... εννοείται όταν παντρεύεται και παίρνει μία αξία. Όταν παντρεύεται, παίρνει μία αξία. Από υποτιμημένη γίνεται άξια. Με έναν τρόπο. Μάλιστα. Όταν γεννάει λοιπόν παιδιά, όταν γεννάει παιδιά, παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Γιατί ο ρόλος ως μάνα είναι πάντα σεβαστός. Όχι ναι, από τους θήτες, γιατί έχουμε μία στις 16 γυναίκες τη χτυπάνε ενώ είναι έγκυος στα παιδιά, έτσι. Αλλά στο κοινωνικό πλαίσιο. Αυτή η γυναίκα θα καταπιέσει και θα καταχραστεί με εξουσία απέναντι στα παιδιά και νυν στους άντρες, στους γιους της δηλαδή, και έτσι το παιδί έρχεται να γίνει καταπιεσμένο από τη μητέρα, πάλι ξανά στην κοινωνία και να υφίσταται μια καταπίεση και από τη σύζυγο και να πηγαίνει αυτό έτσι. Και έχουμε τέτοια φαινόμενα, αλλά δεν μπορούμε να το βάλουμε ως ένα φαινόμενο έμφυλης βίας ή δεν μπορούμε να το βάλουμε στην ίδια διάσταση που θα μιλήσουμε για αυτό που συμβαίνει στις γυναίκες. Θα βάλουμε εδώ μία άνω τελεία, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είπατε κάτι το οποίο με σόκαρε και θέλω να το συζητήσουμε εκτενέστερα. Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ με την ψυχοθεραπεύτρια Κυριακή Γιαννουδάκη και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Και πραγματικά με σοκάρει το γεγονός ότι μας λέτε αυτή τη στιγμή ότι οι άντρες κακοποιούν εγγύους. Mm. Εννοείται ότι μία γυναίκα είναι έγκυος. Δηλαδή είναι στην πιο ευάλωτη περίοδο της ζωής της. Mm-hmm. Υφίσταται βία τότε. Ναι. Οι έρευνες έχουν δείξει μία στις 16 γυναίκες ότι υφίσταται βία, ενώ διανύει την εγκυμοσύνη. Και μάλιστα και με συνέπειες. Δηλαδή είχα συναντήσει μία κοπέλα η οποία μου είπε ότι της είχε συμβεί στον 7ο μήνα, είχε χωρίσει βέβαια αυτή η κοπέλα, στον 7ο μήνα και από τότε και εδώ και 13 χρόνια έχει κρίση πανικού από τότε. Δεν συνήλθε. Πάντα σαν της έχει αφήσει ένα ίχνος που την ακολουθεί. Χώρισε βέβαια. Να πω ότι είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που, να το πω και αυτό, γιατί ακόμα τα ακραία περιστατικά, αλλά να πω ότι πάρα πολλές γυναίκες μπορεί να δεχτούν καταπίεση, πίεση, να ασκηθεί βία σωματική και να βγουν από αυτό και να είναι δυνατές και να αντέξουν και τις απειλές γιατί υπάρχουν και αυτά και να διανύσουν έτσι μια περίοδο δύσκολη στη ζωή τους αλλά να τα καταφέρουν και να φεύγουν. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχουν άλλοθοι, ακόμα και αυτές υπάρχουν κάποιες δηλαδή που το κάνουν και το λέμε αυτό για να το ακούσουν αυτές που δυσκολεύονται να το πράξουν. Δεν χρειάζεται βρε παιδιά, η αγάπη δεν πονάει. Δεν χρειάζεται όλο αυτό. Δεν χρειάζεται οι άνθρωποι να υποφέρουν και να περνάνε τέτοιες διαδικασίες δύσκολες. Γιατί υποφέρουν οι άνθρωποι. Και αυτό με λυπεί ιδιαίτερα. Τρομερό. Οι γυναίκες στην Κρήτη μιλούν, ζητούν βοήθεια. Όχι εύκολα. Δύσκολα. Και δύσκολα μιλούν και θα έλεγα ότι και δικαιολογημένα λίγο, γιατί εδώ ο φόβος είναι λίγο περισσότερος. Και στην αστυνομία δεν έχουν και μεγάλες ευκαιρίες. Δηλαδή και η αστυνομία. Βέβαια τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες και στην αστυνομία να μην είναι τόσο ευάλωτη στις. Ξέρεις, ο κουμπάρος, οι γνωστοί που γνωριζόμαστε, που όλοι είμαστε μικρές κοινωνίες εδώ και με έναν τρόπο θα προσπαθήσουμε να το. Είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είναι λίγο πιο δύσκολο στις μικρές κοινωνίες. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες και από την αστυνομία, δεν θέλω να δικήσω καμία υπηρεσία γιατί ο καθένας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
Αλλά παρόλα αυτά, πολλές φορές έχουν αδικήσει κατά κόρον τις γυναίκες που πάνε να ζητήσουν βοήθεια. Αλλά υπάρχουν και άλλες δομές. Εγώ θα έλεγα ότι οι γυναίκες, Κρίστη, και όσο ακολουθώ, γιατί και εγώ τα 3 τελευταία χρόνια ασχολούμαι με αυτό το θέμα, έτσι πολύ έντονα. Και ασχολήθηκα μια που με ρώτησε κάποια στιγμή. Πετάγομαι από το ένα θέμα στο άλλο, είναι τεράστιο. Δεν πειράζει, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Οπότε... Έτσι, ασχολήθηκα πρώτον γιατί έχω υποστεί εγώ ίδια προσωπικά, έμφυλη, έχω υποστεί βία. Κάποτε πριν πολλά χρόνια, αλλά είδα ένα μαχαίρι εδώ και μάλιστα δεν προστατεύτηκα από την αστυνομία παρόλο που πήγα εκεί, αλλά έκανα άλλα πράγματα για να το βγάλω αυτό το πράγμα από τη ζωή μου, το οποίο ήταν επικίνδυνο πάρα πολύ. Άρα πρώτον έχω την ίδια εμπειρία και το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω συνέχεια και εκθέτομαι, κάνω έκθεση του εαυτού μου, γιατί θέλω πάντα να λέω στις γυναίκες ότι δεν μιλάω από μια ακαδημαϊκή μόνο θέση. Μιλάω και από μια θέση που έχω βιώσει πράγματα και αυτά τα πράγματα αντιμετώπισα και υπήρχαν και τότε πριν το 1996, γιατί μιλάω για τόσο παλιά, δεν ήταν και τόσο εύκολες οι καταστάσεις όπως είναι σήμερα. Χειρότερα. Ήταν πολύ χειρότερα. Και το δεύτερο όμως που με έχει κινήσει και με έχει συγκινήσει, άρα με έχει κινήσει προς μια κατεύθυνση, είναι ότι μέσα από την κλινική μου εμπειρία, που το έβλεπα, το ξαναέβλεπα, τόσο πολύ που με κούρασε, κουράστηκα. Γιατί ένιωθα μονίμως ότι σε ένα στενό πλαίσιο της ατομικής προσπαθούσαμε και σωστά, γιατί έχει νόημα, να κάνουμε κάτι. Όμως έλεγε ο Τζάκοπ Μορένο Κρίστη, είναι ο άνθρωπος, ένας ψυχίατρος το 1920 μαζί με τον Φρόιντ, ήταν στην ίδια εποχή με τον Φρόιντ, που είδε στο ψυχόδραμα. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ το ψυχόδραμα, είναι μια ειδική θεραπευτική τεχνική, ειδικά για ομάδες, που ασχολείται, παίρνει τεχνικές του θεάτρου. Που έλεγε το εξής: υπάρχει πάντα στη ζωή ενός θεραπευτή ένα κομβικό σημείο. Ότι αυτόν που θεραπεύει θα τον στείλει στο περιβάλλον που τον αρρώστησε. Άρα με κίνησε το συλλογικό. Ήθελα δηλαδή να κάνω κάτι σε ένα συλλογικό επίπεδο που να έχει να κάνει με την κοινότητα πια, που να βγει η φωνή μας προς τα έξω και όλοι μαζί, όλοι μαζί. Εγώ είμαι ένα άτομο και άλλοι 6-7. Οι δημοσιογράφοι, ο περαστικός, ο περιπτεράς, δεν ξέρω ποιος, όλοι μαζί με μία φωνή σιγά σιγά να κινηθούμε προς την πρόληψη, προς τη λύση. Αυτό είναι το σημαντικό. Με κίνησε λοιπόν αυτό, ότι δεν με έφτανε πια ένας άνθρωπος, ήθελα να πάμε λίγο πιο πολύ. Μαζικά. Πιο πολύ να πάμε. Και ξέρεις, αυτό έχει ένα νόημα, γιατί οι εκδηλώσεις που κάνουμε και που μιλάμε σε αυτά, και όχι μόνο, και εδώ που μας καλείτε, εμένα που με καλείτε, εγώ είμαι ευγνώμων, που δεν ξέρω αν κάνω κάτι, δεν ευελπιστώ και πολλά, ούτε προσδοκώ πολλά, αλλά ξέρω ότι κάθε φορά που μιλάω βάζω ένα σπόρο, βάζω ένα λιθαράκι. Μπορεί εγώ να μην δω τη γη της επαγγελίας, εγώ και ο Μωυσής. Όμως έχω παιδιά, έχω ένα εγγονό και πάντα με συγκινεί να αφήσω σε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπώ και είναι το μόνο άρτιόν μου έργο κατά Καβάφη, στο πρώτο σκαλί, κάτι καλύτερο, ένα καλύτερο κόσμο. Έχετε βγάλει στο προσκήνιο αυτό το θέμα με ένα θεατρικό δρόμενο που είχατε είχατε δημιουργήσει παρέα με άλλους ανθρώπους το Εδίων Μονόλογοι. Mm. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από το τι είχατε κάνει τότε και επιστρέφουμε να το συζητήσουμε. Μια φορά και έναν καιρό ήταν η γυναίκα. Τι είναι γυναίκα? Η γυναίκα μπορεί να κάνει τα πάντα. Η γυναίκα δημιουργεί. Η γυναίκα γεννάει. Το πρώτο της γεύμα ήταν ένα μήλο. Η γυναίκα είναι... Γιατί πήρατε την απόφαση να το κάνετε και γιατί πήρατε την απόφαση να εκτεθείτε κιόλας. Ναι. Τώρα βέβαια που σας γνωρίζω και καλύτερα, καταλαβαίνω ότι είστε ένας άνθρωπος που δεν φοβάται να εκτεθεί. Όχι. Δεν φοβάται να πει ότι κι εγώ το έζησα, ότι συνέβη και σε μένα κάτι τέτοιο. Όμως, πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Καμιά φορά το απρόβλεπτο χρήζει πολλά χρόνια προετοιμασίας. Γιατί απρόβλεπτα ήρθε και μας βρήκε όλο αυτό και με βρήκε. Σε ένα, φαντάσου, ήταν μία μέρα πριν 3 χρόνια, σε ένα διήμερο μίας ομάδας βιωματικής που συντόνιζα, σε ένα χωριό, βροχερή μέρα και καθόμαστε πάνω σε κασόνια, γιατί τους είχα πάει στη φύση και δεν μπορούσαμε μέσα στην βροχή να είμαστε στη φύση και μπήκαμε σε ένα ξυλουργείο και καθόμαστε πάνω σε κασόνια. Σε αυτά τα κασόνια είχα αυτό το έργο
μέσα στην τσάντα μου για να κάτι να πάω. Λέω, πάρ' το μαζί σου, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην ομάδα. Και όπως το βγάζω και κάτι κάναμε στην ομάδα με αυτό, κλείνοντας, είπα εγώ αυτό πρέπει κάτι να το κάνω. Η μονόλογη λοιπόν, η Βένσλερ, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, Αμερικανίδα, θεατρολόγος, ήδη έχει βιαστεί από τον πατέρα της, στα 16 της. Ο πατέρας ήταν από πλούσιο σπίτι η Βένσλερ, η οποία στα 53 της δημιούργησε τους μονολόγους. Είναι 220 συνεντεύξεις γυναικών που έχουν υποστεί βία, πολλών μορφών, όχι μόνο σωματικής. Εμείς διαλέξαμε κάποιους. Η Βένσλερ έχει ιδρύσει κέντρα πρόληψης σε πάρα πολλές υπήρους. Έχει σώσει πάνω από 160 εκατομμύρια γυναίκες. Είναι μια σπουδαία προσωπικότητα που ακόμα ζει και την έχουμε μαζί μας. Έχει κάνει σπουδαίο έργο αυτή η γυναίκα. Αυτή με συνεπήρε ως προσωπικότητα, με κίνησε, με συγκίνησε και είπα αν μπόρεσε αυτή και αυτή ένας άνθρωπος να κάνει αυτό, και εμείς σε αυτό τον τόπο, σαν ένας κόκκος σαμ, σε αυτή της γης, κάτι μπορούμε κι εμείς να συνεισφέρουμε. Γίναμε λοιπόν μια ομάδα, γιατί είναι ένα περίπλοκο πράγμα αυτό. Είναι πειραματικό. Είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί η ψυχοθεραπεία συνάντησε το θέατρο. Είναι θεραπευόμενες μου γυναίκες οι οποίες συνοδεύω, και το λέω γιατί και οι ίδιες εκθέτονται, διάλεξαν οι ίδιες το μονόλογο, γιατί παίζω κι εγώ μέσα, και το έκανα επίτηδες, γιατί ήθελα να εκτεθώ. Δεν θέλω με τίποτα όλο αυτό να θεωρηθεί ότι είναι προσωπική προβολή. Γι' αυτό και εκτίθομαι, γι' αυτό είναι και θελοντικό και γι' αυτό είμαι περήφανη που ούτε έχουμε πάρει ούτε έχουμε δώσει ένα ευρώ. Και αυτή τη στιγμή που όλο αυτό έρχεται στο Ηράκλειο, υπό την αιγίδα της περιφέρειας, το μόνο που ζητήσαμε ήταν να μας δώσουν το πειραματικό θέατρο του πολιτιστικού. Τίποτα άλλο. Πώς το αγκάλιασε ο κόσμος? Γιατί μόνο και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ιδιαίτερη παράσταση, ένα ιδιαίτερο δρόμενο. 100 φορές λέμε τη λέξη 2. Η εθελοντική ομάδα πώς αντέδρασε σε αυτό, κολούσε στο να πει αυτή τη λέξη? Μην ξεχνάς ότι δουλέψαμε πρώτα σαν ψυχοθεραπευτική ομάδα, δηλαδή προσωπικής ανάπτυξης. Κάναμε προσωπική ανάπτυξη που μας αγγίζει όλο αυτό. Και γι' αυτό τώρα στο Ηράκλειο έχει τελείως διαφορετική σκηνοθεσία και είμαστε τελείως διαφορετικές εμείς από ό,τι πέρυσι. Γιατί είναι μια παράσταση εν κίνηση, εν εξέλιξη. Δεν είναι μια παράσταση ρόλων, γι' αυτό και το λέμε δρόμενο. Βεβαίως είχαμε μεγάλες αντιστάσεις, μεγάλα εμπόδια. Κάποια στιγμή συναντήσαμε και κοπέλες από το θέατρο, οι οποίες ενσωματώθηκαν και δουλεύαμε σε δύο επίπεδα. Είμαστε μια θεραπευτική ομάδα, μια θεατρική ομάδα, με δύο ηγέτες. Ένα ψυχοθεραπευτή και ένα σκηνοθέτη. Και όλο αυτό το ενώσαμε. Συμπορευτήκαμε και με φωνές και με εντάσεις και που δεν καταλαβαινόμαστε και με δυσκολίες εμείς να βγάλουμε τα ισόψυχά μας, γιατί ο μονόλογος πρέπει να βγαίνει από εδώ προς τα πάνω για να συγκινηθεί ο απέναντι και για να συγκινηθεί πρέπει να είναι το βίωμά μου. Όχι ένας ρόλος, δεν θέλω ένα ρόλο, θέλω το βίωμά μου. Αυτό που λέω να ταυτιστεί η γυναίκα που κάθεται εκεί, ο άντρας. Και αυτό έγινε, γιατί είμαστε 500 άτομα στο Πνευματικό Κέντρο Πέρυσι Χανίων. Το κοινό ήταν πάρα πολύ εκεί, γιατί η μονόλογη είναι πάρα πολύ συγκινητική και με χιούμορ πολύ. Περισσότεροι άντρες ή γυναίκες στο κοινό? Γυναίκες, αλλά και με πολλούς άντρες. Και με πολλούς. Δεν θα το τοποθετήσω εκεί. Πιστεύω ότι όλοι χρειαζόμαστε και ότι είναι και πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι. Και οι άντρες απέναντι σε αυτό, γιατί αφορά τις γυναίκες τους, τις κόρες τους, τις αδελφές τους, τους ίδιους, ως το πού πάμε ως κοινωνία, πού πάμε ως ανθρώπινο είδος. Γιατί εδώ όλα αυτά που συζητάμε δεν αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη και το είναι Κρίστη. Πού είμαστε ως άνθρωποι? Το να χτυπιόμαστε, το να πληγωνόμαστε, να πληγώνει η αγάπη. Πού πάμε και τι παιδιά να θρέφουμε? Και για μένα το πιο σημαντικό πριν κλείσουμε αυτό που θα ήθελα να πω, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Έχουμε. Ωραία, θα το πω. Μπορείτε λοιπόν να το αναπτύξετε όσο θέλετε. Ναι. Θα πω κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί προκλητικό. Αλλά δεν με ενδιαφέρει να αναπαράγω. Δεν βγαίνω σε όλα αυτά για να αναπαράγω το πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Α, λέει μεγάλη έκπληξη που συνέβη αυτό. Ποιος εκπλήτεται? Στη γειτονιά σου, στο περιβάλλον σου, σίγουρα ξέρεις πολλούς. Δεν,
είναι και το θέμα, το να παράγουμε και να το πολλαπλασιάζουμε και να πω, έγινε αυτό. Όχι. Για μένα το σημαντικό είναι να πάρω μια ευθύνη. Παίζει πάρα πολύ ωραία μουσική και έτσι μας συνοδεύει, ωραία. Και η ευθύνη είναι δική μου και δική σου και της κάθε μιας. Έχω ευθύνη για αυτό που συμβαίνει. Και έχω ευθύνη και πρέπει να πάρω αυτή την ευθύνη και να αλλάξω. Ποιος, εγώ. Όχι εσύ που αυτή τη στιγμή το ζεις, αλλά και εγώ. Όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί το έχουμε δημιουργήσει όλο αυτό. Δεν είμαστε άμεροι ευθυνών, το έχει πει και ο Καζαντζάκης. Αν θες να αλλάξεις τον κόσμο, άλλαξε εσένα. Δηλαδή, εγώ τώρα έρχομαι ως εδώ για να αλλάξω τον κόσμο. Όχι. Εγώ αλλάζω μέσα από αυτό. Και αν αλλάξω εγώ, κάτι μπορεί να γίνει. Όλοι μαζί. Πού? Στο περιβάλλον μου, κυρίως. Το καθένα στον εαυτό του και μετά όλοι μαζί. Αυτό λοιπόν είναι το φάρμακο για την καταπολέμηση της βίας. Νομίζω ναι. Να αλλάξει ο καθένας πρώτα τον εαυτό του, να δουλέψει τον εαυτό του. Ναι. Δεν είναι όμως και η παιδεία που λέγαμε και πριν. Και από πού ξεκινάει η παιδεία, αν δεν ξέρω ποιος είμαι, πού πάω. Γιατί οι άνθρωποι είναι σαν να πηγαίνουμε λίγο στον αυτόματο. Με αυτά που μας είπαν, με αυτά που ζήσαμε, που ξέρεις, μου έκανε εντύπωση γιατί έχω ένα μικρό κορίτσι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ, που συνοδεύω, 20 χρονών. Που είναι πάρα πολύ ανθρωπίστρια. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και συγκινείται πάρα πολύ με τα πάντα. Είναι ένα παιδί από τα λίγα παιδιά που έχω συναντήσει στη ζωή μου και το αγαπώ πάρα πολύ. Και μου λέει: Μισώ τους που συμβαίνουν όλα αυτά, εκείνα τα άλλα. Και τι λέω, ξέρεις κάτι για τον Γκάντι? Μου λέει: Ποιος είναι αυτός? Ο Γκάντι, Κρίστη, έδιωξε τη Βρετανική Αυτοκρατορία από την Ινδία χωρίς να κουνήσει το δάχτυλό του. Ακίνητος ήταν. Ακινητοποιήθηκε. Και όμως έδιωξε με τη μη βία, χωρίς κανένα στρατό, μια ολόκληρη αυτοκρατορία από μια χώρα. Πώς το έκανε? Θα μου πεις, ένας γεννήθηκε στα 5.000 χρόνια της ανθρωπότητας. Ναι, αλλά μας έδωσε ένα παράδειγμα. Ότι δεν χρειάζεται να πολεμήσουμε όλο αυτό με τη βία, χρειάζεται να κατανοήσουμε τι σημαίνει. Αυτό χρειάζεται, να κατανοήσουμε. Και να κατανοήσουμε ως άνθρωποι ποιοι είμαστε, γιατί έχουμε έρθει εδώ, τι κάνουμε εδώ. Και να δουλέψουμε μέσα, με ψυχική δουλειά. Τώρα μπορεί να λέω πράγματα δύσκολα. Απλά θα πω ότι η μεγαλύτερη επανάσταση για μένα είναι να γνωρίσει ο άνθρωπος ποιος είναι. Δεν το έχω πει εγώ. Το γνώθησε αυτό, δεν το έχω πει εγώ. Η μεγαλύτερη επανάσταση του άνθρωπου είναι να γνωρίσει ποιος είναι, γιατί το ποιος είναι θα τον πάει στον παρακάτω βηματισμό. Και ένας άνθρωπος που ξέρει ποιος είναι και έχει καταλάβει και έχει φως, ένα περιβάλλον φως φωτίζει. Θα μου πεις, έτσι θα βγάλουμε τα φαινόμενα? Είναι ο μόνος τρόπος. Γιατί δεν έχω δει κανέναν άλλο τρόπο να ανθίζει. Όχι μόνο για τη βία, για κανένα φαινόμενο. Δεν έχω δει τίποτα άλλο. Αλλά αυτός είναι και ο πιο δύσκολος δρόμος. Και γιατί είναι δύσκολος? Γιατί πρέπει να πάρω μία ευθύνη. Έλα όμως που είναι δύσκολος, ο άνθρωπος είναι δύσκολο να πάρει μία ευθύνη. Εύκολα θα προβάλλει ότι εκεί κάτι άλλο του φταίει. Δεν του φταίει κανείς. Εμείς φταίμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εγώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Νομίζω ότι έστω και μία γυναίκα να μας άκουσε σήμερα, κάναμε δουλειά. Το πιστεύω. Και πιστεύω ότι μας ακούνε πολλές. Και αυτό μεταφέρεται από στόμα σε στόμα. Και όλο κάτι καταφέρνουμε και όλο κάτι κάνουμε. Είπατε πριν ότι δεν κάνετε κάτι, δεν ξέρετε αν κάνετε κάτι. Και όμως κάνετε πολλά, γιατί μόνο αυτό που περνάτε, το μήνυμα που περνάτε, είναι σπουδαίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Κρίστη. Εμείς χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ χάρηκα. Εμείς θα ξαναείμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή στις 8:30. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.